Ο όρος αποθέωση χρησιμοποιείται τόσο καταχρηστικά που έχει καταντήσει κοινοτοπία. Πόσες φορές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ή ειδικά της ΑΕΚ ήταν κυριολεκτική? Απειροελάχιστες, αφού τέτοια προσωπική λατρεία φυλάσσεται μόνο για τους πραγματικά κορυφαίους. Συνθήματα που πηγάζουν από τόσο έντονα συναισθήματα, τέτοια και εντονότερα θα προκαλέσουν. Σε ποιο? Στον Μαύρο το Θεό. Οι αποχωρήσεις Μπάρλου και Μπάγεβιτς το 1981 σημαίνουν την έλευση μιας δύσκολης, μίζερης εποχής για την ΑΕΚ και φέρνουν πέτρινα χρόνια. Αλλά, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, το γονίδιο του μεγάλου συλλόγου καταφέρνει να φανεί, όπως το δρόμο για το κύπελο του 1983 με ηγέτη, ποιον άλλον, τον Θωμά Μαύρο. Το όνομά του είναι σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ΑΕΚ για περίπου 3 δεκαετίες. Έγινε ένδαλμα από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας, το 1976, μια και γι' αυτό χρειάστηκε να περιμένει πολλούς μήνες. Βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε στους ημιτελικούς του UEFA το 1977 και κορυφαίος σκόρερ του ελληνικού ποδοσφαίρου με 260 γκολ. Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος 4 φορές και δεύτερος στην Ευρώπη το 1979. Κατέκτησε το W78, το πρωτάθλημα 1 χρόνο αργότερα και το κύπελο του 1983, ενώ είχε συμμετοχές σε μεικτή Ευρώπης και μεικτή κόσμου και στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1980 με την Εθνική Ελλάδας. Ράντονες προς την Ιμπαγιά για τον Μαύρο, σε καλή θέση ο Μαύρος. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρι.